Φίλες και φίλοι, μετά τα τεχνικά προβλήματα βρήκαμε μία λύση. Διαπιστώσαμε το πρόβλημα. Ο υπολογιστής μας έκανε ένα χουνέρι. Επιβεβαιώστε όμως αμέσως ότι η ποιότητα ήχου είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη από αυτή που ήταν πριν. Γιατί αυτό είναι, καταλαβαίνετε, συνθήκη για να πάμε λίγο καλύτερα. Τα έχει αυτά η ζωή, πόσο μάλλον όταν μπλέκεις με πολλή τεχνολογία. Μαθαίνουμε όμως. Και το καλό είναι να μπορείς να μάθεις και να μην χάνεις το momentum με αυτό που προσπαθείς. Λοιπόν, το like δεν θα τον απολαύσουμε οπτικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα τον απολαύσουμε τουλάχιστον ηχητικά, διότι τον έχω πλέον στο τηλέφωνο. Μέσω Skype αλλά από το τηλέφωνο, οπότε θα ακούμε τον ήχο όταν θέλει να μιλήσει. Εύχομαι αυτό να μην ακούγεται σαν σκούξιμο, αγαπητέ μουλάκι, αλλά να ακούγεται σωστά. Επιβεβαιώστε μου καταρχήν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, οι καλοί φίλοι, ότι ο ήχος ο δικός μου είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό που ήταν πριν. Δεν επιβεβαιώνει κανείς ακόμα. Όλα καλά πρέπει να είναι λογικά. Ακόμα δεν έχω μια επιβεβαίωση. Λοιπόν, το θέμα μας, για να τελειώνουμε με την εισαγωγή, είναι η διαρροή λοιπόν εγκεφάλων, που όπως σας είπα είναι για μένα πολυπαραγωγικό ζήτημα. Δεν άπτεται μόνο της οικονομικής κρίσης, αλλά άπτεται και της οικονομικής κρίσης που σοβούσε για δεκαετίες στη χώρα και που αργά ή γρήγορα θα έδιωχνε ανθρώπους με αξιοπρέπεια ή με πολλά όνειρα στο εξωτερικό. Τις αιτίες θα τις αναλύσουμε λίγο καλύτερα και στην κουβέντα που έχουμε με τον Λάκη τον Λιλόγλου. Θέλω να σας πω δύο λόγια για τον Λάκη. Ο Λάκης, γνώρισα τον Λάκη μάλλον, συγγνώμη, πριν από 19 χρόνια στο Λίβερπουλ, όταν και εγώ ανέβηκα για να κάνω τα μεταπτυχιακά μου. Εκεί λοιπόν, σε άσχετη σχολείο ένας από τον άλλον, ο Λάκης ήδη δούλευε, καθότι είναι λίγο πιο παππούς από μένα, κατά τι. Είναι μοριακός ογκολόγος, είναι επικεφαλής ουσιαστικά ενός ερευνητικού τμήματος μεγάλου του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, που, για να το πω πολύ απλά ελληνικά, Λάκη, και να με διορθώσεις βεβαίως εσύ για τους τίτλους αυτούς τους ιατρικούς παύλα ερευνητικούς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί με την ομάδα του και βρίσκεται σε ένα, εύχομαι, καλό στάδιο για όλους μας, σε πρώιμο στάδιο να μπορεί να αναγιγνώσει, να διαπιστώνει την ανάπτυξη ενός καρκίνου στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. Λοιπόν, Λάκη, καλησπέρα, έχεις το λόγο. Καλησπέρα, Κώστα. Ελπίζω να ακούγομαι. Πέρα από τα πιο εξειδικευμένα που έχουμε να συζητήσουμε, εγώ ελπίζω να περάσουμε το μήνυμα ότι δύο άνθρωποι σαν και εμάς, έτσι, που θεωρώ ότι είμαστε ανοιχτόμυαλοι και ερχόμαστε πολιτικά από μια διαφορετική γωνία, βλέπουμε τα πράγματα, ότι παρότι έχουμε μια διαφορετική πολιτική γωνία, μπορούμε να συμφωνήσουμε στην κοινή λογική και να δώσουμε λίγο το μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να κρεμιόμαστε από τα δέντρα και να φωνάζουμε, γιατί αυτό δυστυχώς συμβαίνει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πολύ σωστά, και να επιβεβαιώσω καταρχήν ότι εμείς οι δύο το καταφέρνουμε ήδη σε αρκετά καλό βαθμό, έτσι. Δηλαδή, και από τότε που ήμασταν πολύ πιο άγουροι, εγώ και πιο μικρός κατάτι από σένα, όπως είπα και πριν, είχαμε ένα πολύ καλό επίπεδο συζήτησης. Το οποίο ουσιαστικά για μένα, ξέρεις Λάκη, είναι και ο καλύτερος δείκτης παιδείας. Και δεν σου μιλώ για μόρφωση, τώρα σου μιλώ για παιδεία. Δηλαδή, είναι ο δείκτης παιδείας, εκείνο που πολλές φορές εμένα με στεναχωρεί στην πατρίδα μου, η αδυναμία να γίνει οποιοδήποτε διάλογος. Αμέσως, πολύ γρήγορα, πάρα πολλές συζητήσεις με ανθρώπους που θα περίμενες να μπορείς να συνομιλήσεις πάρα πολύ καλά, καταλήγουν σε αυτό που περιέγραψες πριν. Δηλαδή, ανθρώπους κρεμασμένους από τα δέντρα να προσπαθούν να φάνουν ένας τον άλλον. Με άκουσες? Ωραία, ναι. Λοιπόν, για πες λίγο την άποψή σου για το brain drain. Βέβαια να πω εδώ ότι ο Λάκης δεν έχει φύγει λόγω κάποιας κρίσης. Η επιλογή του να μείνει έξω έγινε, σας είπα και πριν, πολλά χρόνια πριν, δύο δεκαετίες plus πριν. Συνεπώς λοιπόν δεν είναι ο άνθρωπος που έφυγε λόγω κρίσης, δεν είναι το brain drain αυτού του είδους, αλλά δεν πάβει να είναι και αυτό ένα brain drain, που έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε λοιπόν ότι προϋπήρχε του μεγάλου κύματος brain drain. Ο λόγος εσένα, Λάκη. Ναι, είναι αλήθεια. Εδώ και παραγωγή έχουμε το 1994, έτσι, την εποχή που η Ελλάδα θεωρητικά περνούσε, χωρίς να ξέρει τι έρχεται από πίσω της, θεωρητικά περνούσε τις πολύ καλές μέρες. Mm-hmm. Και προφανώς το brain drain υπάρχει άπειρα χρόνια, πολύ απλά γιατί η Ελλάδα παράγει περισσότερους επιστήμονες από αυτούς που μπορεί να απορροφήσει. Και εδώ τώρα έχουμε δύο βασικά προβλήματα που καθορίζουν το brain drain. Το ένα είναι αυτό το εγγενές, έτσι, το οποίο ελπίζω να συζητήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε κάπως, ότι η αγορά της Ελλάδας πραγματικά είναι πάρα πολύ μικρή αυτή τη στιγμή. Τώρα, το αν μπορεί να μεγαλώσει σε αυτό το χώρο είναι μια άλλη κουβέντα,
και ελπίζω επίσης να το συζητήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ μικρή, εδώ και πολλά χρόνια είναι πολύ μικρή για να απορροφήσει όλο αυτό το επιστημονικό δυναμικό που βγάζει, που βγάζει η χώρα και εντός της Ελλάδας και εκτός της Ελλάδας, έτσι. Και το άλλο θέμα προφανώς δεν είναι η αξιοκρατία και το γιατί μερικά μυαλά, και δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, έτσι, βάζω τους χιλιάδες πολύ καλύτερους συναδέλφους από μένα που αναγκάζονται να φύγουν. Δεν είναι χιλιάδες πολύ καλύτεροι από σένα, απλά είσαι ευγενής. Είναι, μην νομίζεις. Είμαστε πάρα πολλοί σε αυτό το χώρο και έχω γνωρίσει εξαιρετικούς συναδέλφους. Εγώ είμαι απλώς, και δεν το λέω από μετριοφροσύνη, είμαι ένας μέτριος επιστήμονας που δουλεύει πολύ. Αυτό. Εντάξει, είσαι όμως και μετριόφων, εκτός από μέτριος επιστήμονας που θες να πεις. Πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει, λοιπόν, έτσι, υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό πρόβλημα αξιοκρατίας στην Ελλάδα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ο κλασικός, φαντάζομαι αυτός που ο καθένας μπορεί να φανταστεί, αυτό που λέμε ότι στα κρατικά, στις κρατικές δομές έχουμε μονίμως, έτσι, ένα κράτος πρίκα της εκάστοτε κυβέρνησης, το οποίο θα προσλάβει τους δικούς του. Υπάρχουν διάφορες φωλιές μαφιόζικες, αν το πω έτσι, οι οποίες νέμονται τους διάφορους χώρους. Και το άλλο κομμάτι που της λείπει είναι ο ιδιωτικός χώρος. Στο χώρο τον ιδιωτικό στην Ελλάδα, η απορρόφηση των επιστημόνων δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί δεν είναι πολύ μεγάλος αυτός ο ιδιωτικός χώρος και γιατί ποτέ δεν ευνοήθηκε στην Ελλάδα ο ιδιωτικός χώρος να επενδύσει και να αυξηθεί, να αυξηθεί η πίτα, ας πούμε, για να πάνε να φάνε όλοι αυτοί οι επιστήμονες. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, να πάρω λίγο το λόγο μόνο να πω λοιπόν εδώ ότι ουσιαστικά ρίχνεις νερό στο μήλο αυτό που είπα πριν, ότι δηλαδή η ουσιαστική κρίση που υπάρχει και έχει οικοδομήσει το φαινόμενο του brain drain, της διαρροής των εγκεφάλων στην Ελλάδα, είναι μια συνολική, συστημική και κοινωνική κρίση που προϋπήρχε πολύ της κρίσης. Λοιπόν, έχει να κάνει λοιπόν με έναν προγραμματισμό ορθολογικό της παιδείας σε συνάρτηση με την πορεία της οικονομίας, σωστά, και έχει επίσης να κάνει με το γεγονός ότι το όνειρο που δόμησε ο μέσος Έλληνας πριν ακόμα καταστεί, αν θέλεις, και αστός για το παιδί του τις κρίσιμες δεκαετίες του 50 και του 60 στην Ελλάδα, ήταν ότι όλοι έπρεπε να έχουν ένα πανεπιστημιακό χαρτί, με αποτέλεσμα ο παραγωγικός ιστός να υποστεί ένα πλήγμα, καθότι έμεινε χωρίς δυναμικά μυαλά για να τον αναδιαρθρώσουν, γιατί πολλές φορές μιλάμε και για ένα παραγωγικό ιστό ο οποίος έχει, αν θέλεις, μείνει τελματωμένος, μα προφανώς θα μείνει τελματωμένος όταν, αν θέλεις, το μεγαλύτερο δυναμικό αυτού που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια ποιοτική αναδιάρθρωση και του παραγωγικού τομέα, επέλεξε να μην είναι στον παραγωγικό τομέα αυτόν καθ' αυτό. Και κατά δεύτερον τρόπο, ένα κράτος το οποίο, επειδή για πάρα πολλούς λόγους εμπόδιζε την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας πολύ επίπεδα και ασχέτως πολιτικού χρώματος, γιατί εμένα την άποψή μου την ξέρεις, δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία κόλλησε πολύ έντονο κρατισμό πολλές από τις προηγούμενες δεκαετίες, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει ιδιαίτερα κάτι μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το ζήτημα, πράγμα που εμένα με λύπησε στο παρελθόν και το χαρακτήριζα μεγάλο πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η έχθρα που αναπτύχθηκε προς την ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν προφανές ότι θα οδηγούσε σε μια φυγή κάποια στιγμή αυτών των εγκεφάλων, διότι εδώ δεν θα υπήρχε τίποτε να τους απορροφήσει. Τώρα θα ήθελα βεβαίως και οι καλοί μας φίλοι να αρχίσουν και τις ερωτήσεις. Εμείς φυσικά θα συζητάμε πάνω στο θέμα, γιατί θα σε κατευθύνω και σε άλλα μονοπάτια, έτσι, που και εγώ έχω, αλλά και εσύ. Θα ήθελα, πριν να αρχίσουν οι ερωτήσεις, Λάκη, να μου πεις τι βλέπεις τον τελευταίο, αν βλέπεις μάλλον, από το 2008 και κυρίως από το 2010 και μετά, που προφανώς θα είδες μια αριθμητική αύξηση αυτής της διαρροής από Ελλάδα και άρα εισρωής και εκεί που βρίσκεσαι, τι χαρακτηριστικά βρήκες αυτά τα Ελληνόπουλα? Δηλαδή, αν είδες και κάποια πράγματα ψυχικά που θες να μας αποκαλύψεις. Ναι, κοίταξε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά των νέων μεταναστών, έτσι, αυτών που ήρθαν μετά το 2010, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Θέλω να σου πω, εδώ μόνο στο Λίβερπουλ, αυτό είναι καλό για μας, υπό μία έννοια, για τους πιο παλιούς, έχουμε γεμίσει Έλληνες γιατρούς, δηλαδή οτιδήποτε αισθανθούμε πρέπει να τηλέφωνο και έχουμε όλες τις ειδικότητες. Λοιπόν, και όχι μόνο γιατρούς, έτσι. Το χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς είναι ότι σε σχέση με εμάς είναι λίγο πιο, έως αρκετά πιο απογοητευμένοι. Δηλαδή, εγώ ήρθα εδώ πέρα και η γενιά δικιά μου ήρθαμε εδώ πέρα, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα
για τον οποιοδήποτε λόγο δεν είχε τη δυνατότητα να μας απορροφήσει σε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Άρα πήραμε μια στρατηγική επιλογή, είχαμε μια στρατηγική επιλογή ότι θα χάσω τον ήλιο, θα χάσω την ωραία μου χώρα, με τα δικά μου άτομα θα είναι μακριά, για να κάνω αυτό που θέλω επαγγελματικά. Δεν αισθάνθηκα όμως διωγμένος, εγώ πρέπει να το πω αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή έφυγα, δεν αισθάνθηκα ότι με διώξε η χώρα μου. Σωστά. Ήξερα τι έκανα, ήξερα τι σπούδασα. Και όταν έκανα το διδακτορικό μου, το έκανα ξέροντας ότι θα φύγω από αυτή τη χώρα. Δηλαδή ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή. Ο κόσμος ο οποίος έχει έρθει αυτή τη στιγμή, αυτή η δεύτερη φουρνιά, αισθάνεται διωγμένος, και έχει δίκιο να αισθάνεται διωγμένος, γιατί αλλιώς τα είχαν βάλει στο μυαλό τους. Και όταν άνθρωποι, ξέρω, γιατροί για παράδειγμα, έτσι, και λέω γιατροί γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν, πέραν από το πόσα χρόνια σπουδάζουν και πόσο κόπο βάζουν, έχουν και μια τεράστια ευθύνη στα χέρια τους, έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν ο γιατρός να του δίνεις 800 ευρώ πλάς εφημερίες, έτσι. Αναγκαστικά τον διώχνεις αυτόν τον άνθρωπο. Και το πρόβλημα αυτό το βλέπεις στην καθημερινότητα, ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρότι είναι εδώ και κάνουν τη δουλειά τους λίγο καλύτερα, έως και πολύ καλύτερα κάποιοι, και προφανώς οι οικονομικές απολαύσεις είναι καλύτερες, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ευτυχισμένοι, έτσι, γιατί νιώθουν διωγμένοι. Mm-hmm. Ναι, εγώ το λέω, ξέρεις, συχνά, χωρίς φυσικά να είμαι εκεί και να έχω τις παραστάσεις που έχεις εσύ, αλλά λέω συχνά ότι οι περισσότεροι, τέλος πάντων, εκ των Ελλήνων, και κυρίως αυτοί που φύγαν όλο αυτό το διάστημα, στο οποίο αναφερθήκαμε και οι δύο, Λάκη, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα γυρνούσαν στην Ελλάδα υπό συγκεκριμένες συνθήκες, και όχι απαραίτητα με τρομακτική μεταβολή προς το καλύτερο των οικονομικών τους απολαβών. Εδώ, ξέρεις, έχει κάνει και ο Γιώργος, ο φίλος μου, μια ερώτηση. Καλησπέρα, Γιώργο, που λέει: ποια είναι τα κίνητρα που σκοπεύει να δώσει η Νέα Δημοκρατία για να επιστρέψουν κατά το δυνατόν οι νέοι που έφυγαν, δηλαδή να έχουμε ένα brain return. Αυτό είναι και το brain gain που λέμε, Γιώργο. Δεύτερον, ποιοι είναι οι τρόποι για να αποτραπούν και άλλοι να φύγουν? Ευχαριστώ. Επέτρεψε μου, Λάκη, και εσύ φυσικά μπορείς να απαντήσεις όπως θέλεις, αλλά να πω εγώ το εξής, ότι, ξέρεις, Γιώργο, η εύκολη απάντηση εδώ θα ήταν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δημιουργήσει ανάπτυξη, και θα δημιουργήσει ανάπτυξη, και άρα κάποια στιγμή θα επιστρέψουν. Ξέρεις, απλούστατα δεν μου αρέσουν οι εύκολες αναγνώσεις και οι μονοσήμαντες αναγνώσεις. Επιλέγω λοιπόν να πω το εξής, ότι πρώτο μέλημα μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης, άρα λοιπόν και της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας αποτελώ και μέλος, θα ήθελα να είναι, και πιστεύω πραγματικά ότι είναι, με όσα γνωρίζω, η αποκατάσταση της έννοιας του κράτους δικαίου. Το λέω πάντα, έχω γίνει κουραστικός, μπορεί κάποιοι να με ονομάσουν και γραφικό. Σε αυτήν όμως τη μαγική φρασούλα με τις δύο λέξεις κρύβεται ουσιαστικά ένα πάρα πολύ μεγάλο φορτίο, που σημαίνει ευνομία, που σημαίνει αξιοκρατία, που σημαίνει δυνατότητα να βρίσκεις εύκολα το δίκιο σου, που σημαίνει ότι κάποιος δεν θα μπορεί να σε προσπεράσει απλά και μόνο γιατί έχει έναν εξωγενή παράγοντα, μη προβλεπόμενο κανονικά, και όχι απαραίτητα νόμιμο ή ηθικό. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, που αποτελεί τον κορμό της έννοιας του κράτους δικαίου, αλλά και της πολιτείας που σέβεται τα μέλη της, είναι το μέλημα, για μένα, είναι αυτό που πρέπει να είναι το μέλημα μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης προκύπτει σε ένα τόπο σαν την Ελλάδα. Με ένα μαγικό τρόπο, κατά την άποψή μου, τότε θα αρχίσουν όλα, ξέρεις, τα τουβλάκια να παίρνουν την θέση τους πάνω σε αυτό το ψηφιδωτό που λέγεται Ελλάδα. Ξαφνικά επενδύσεις θα μπορούν να έρχονται περισσότερες, ξαφνικά εμπιστοσύνη έσωθεν και έξωθεν θα γίνεται πολύ μεγαλύτερη, και φυσικά το ελληνικό ανθρώπινο κεφάλαιο, αυτό που, για το οποίο σήμερα συζητούμε και το οποίο εγκατέλειψε τη χώρα λόγω κρίσης ή όχι, θα αρχίσει να επιστρέφει. Λάκη, δεν ξέρω αν έχεις μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι, νομίζω ότι οποιοδήποτε καταλαβαίνει πως ούτε μαγικές λύσεις υπάρχουν, ούτε από καμιά κυβέρνηση, έτσι, ούτε και άμεσες. Δηλαδή αυτό που συζητάμε στηρίζεται σε μια βάση αύξησης του ΑΕΠ κατά πολύ, και ως κρατικά έσοδα, και κυρίως ως ιδιωτική οικονομία. Ξαναλέω ότι η Ελλάδα είναι, και δηλαδή είναι προφανές, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ να το αναλύσουμε. Είναι μια μικρή χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μικρό κομμάτι της, πώς να το πω, της επιστημονικής πίτας. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία, άμα δεις, λέει, τι κινεί αυτή τη στιγμή, τι παράγει χρήμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε μεγάλο βαθμό
χρήμα που παράγεται από επιστημονικό activity. Όχι. Έτσι, είναι ο τουρισμός, είναι η ναυτιλία, είναι η γεωργία. Άλλωστε, παρένθεση, δεν υπάρχει και η έρευνα, Λάκη, εδώ που είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του να παράγεται activity και να παράγεται ΑΕΠ σε μια χώρα από την επιστήμη, έτσι. Είναι και αυτός ένας πολύ σημαντικός πυλώνας. Και αυτό το βάρος, έτσι, και αυτό το βάρος δεν μπορεί να το σηκώσει ο κρατικός τομέας μόνο. Δηλαδή, πόσες θέσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πολύ παραπάνω πανεπιστήμια από όσα μπορεί να σηκώσει. Και αυτό ίσως δεν ξέρω αν θα το συζητήσουμε πιο. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία απάντησή σου, προχώρατο. Έτσι. Είναι το δεύτερο σκέλος αυτού που θα απαντούσα εγώ, αλλά επειδή ξέρα ότι έχεις αυτή την προπαίδεια στο συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο βασανάκι δηλαδή στο συγκεκριμένο σημείο, πες το εσύ. Ουσιαστικά ένα πράγμα που πρέπει να γίνει είναι κάτι με τα πανεπιστήμια και με τους απόφοιτους, με αυτούς που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια. Ωραία. Ο λόγος είναι. Κοίταξε, ναι. Αν πιάσουμε λίγο αυτό, αφήνουμε λίγο το άλλο στην άκρη, ήθελα να πω μόνο για να το αφήσουμε λίγο ίσως για μετά ότι, ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να κρατήσει τους όσο περισσότερο δυνατό τους επιστήμονες που παράγει, είτε στο εξωτερικό είτε στο εξωτερικό, θα πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ ο ιδιωτικός τομέας. Όχι να ενισχυθεί, εννοώ, δεν εννοώ actively, να αφαιθεί να δημιουργήσει. Ναι. Να αφαιθεί να δημιουργήσει, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή και εδώ πέρα, δεν είναι όλοι, που είναι μια πολύ μεγάλη χώρα η Βρετανία με πάρα πολλά πανεπιστήμια, δεν είναι όλοι οι επιστήμονες μαζεμένοι μέσα στα πανεπιστήμια και στα είτε κρατικές είτε ημικρατικές δομές. Υπάρχει δηλαδή παραπάνω από τους μισούς επιστήμονες δουλεύουν στη βιομηχανία. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πηγαίνοντας στα πανεπιστήμια εδώ, υπάρχει ένα θολό τρίγωνο στην Ελλάδα. Το οποίο τρίγωνο είναι, από τη μια είναι ο πολίτης, η κοινωνία αν θέλεις, έτσι, που έχει μια κατά τη γνώμη μου στρεβλή άποψη του τι είναι το πανεπιστήμιο και γιατί όλοι και εγώ πρέπει να πάμε στο πανεπιστήμιο. Και ότι δεν είσαι μορφωμένος άνθρωπος αν δεν έχεις βγάλει το πανεπιστήμιο. Ακριβώς, έτσι, το οποίο είναι προφανώς στρεβλό και δεν ισχύει. Εγώ ξέρω και ξέρεις, είμαι λίγο, πώς το λένε, είμαι λίγο πάντοτε οξύς σε αυτά που λέω, αλλά λέω ότι ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Εύχομαι να τα πεις και λίγο οξία, να ξέρεις. Έτσι, μπήκε βόδι και βγήκε βόδι. Δεν σημαίνει, μπορεί να είσαι ένας εξαιρετικός, επιστήμονας, αλλά στη δουλειά σου, στο αντικείμενό σου και πάλι να μην είσαι μορφωμένος. Έτσι, τώρα, το αν δούμε τριγύρω μας ανθρώπους οι οποίοι είναι οικονομικά επιτυχημένοι, επαγγελματίες και δεν πήγαν στο πανεπιστήμιο, δηλαδή. Δεν είναι, αυτό είναι κάτι, είναι μια αμαρτία που την κουβαλάμε από τα παλιά μας, νομίζω. Από τότε που ήμουν και εγώ μικρός. Και ίσως και πριν από μένα, φαντάζομαι. Αυτό λοιπόν είναι η μία γωνία του τριγώνου, είναι ο ίδιος ο λαός. Λοιπόν, η άλλη γωνία του τριγώνου είναι η αγορά, η οποία αυτή είναι η κυριότερη ίσως, έτσι, γιατί την οποία λίγο την καλύψαμε στο προηγουμένως, στο πόσος μπορεί να απορροφήσει. Και η αγορά είναι πεπερασμένη. Είναι πεπερασμένη. Έτσι, λοιπόν, άρα ή θα γίνει κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να, δεν είμαι αυτής της ειδικότητας να ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά αν δεν αυξηθεί το μέγεθος της αγοράς στο που να χρειαστεί επιστημονικό δυναμικό, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Και το τρίτο κομμάτι βέβαια είναι η εκπαίδευση. Λοιπόν, τώρα εκεί στην εκπαίδευση υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και πολύ κάπως το συζητήσαμε στο παρελθόν κάποια στιγμή αυτό οι δυο μας, ότι υπήρξαν οι άνθρωποι που θέσανε το βασικό σκελετό της παιδείας γύρω στο 1960, σε αυτή τη δεκαετία, το 60 νομίζω, θέσανε ένα πάρα πολύ σωστό πλαίσιο. Και σου είπα, δηλαδή, ποια πολιτική παράταξη τότε, κατ' εμέ και διαβάζοντας ιστορία, ήταν αυτή που γενικά το ελληνικό κράτος, αν θέλεις, το έβαλε σε κάποιες καλές βάσεις. Ήταν σε μεγάλο βαθμό το κόμμα των Φιλελευθέρων, ξέρεις. Είχε έναν αστικό κορμό πάρα πολύ, αν θέλεις, ποιοτικό τότε. Ήταν η βασική αστή της τότε Αθήνας, οι οποίοι νομοθετούσαν και μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ, πολύ πιο καλό ιδεαλιστικά. Συνεχίζεις. Λοιπόν, οι οποίοι λοιπόν φτιάξαν ένα πολύ καλό σκελετό, όπου θέσανε τα επίπεδα της τεχνικής, της τεχνολογικής και της ανώτατης εκπαίδευσης. Που τώρα αυτά τα έχουμε ρίξει όλα σε ένα μίξερ, τα έχουμε κάνει αχταρμά πολτό και δεν βγαίνει τίποτα. Δηλαδή, θα εξηγήσω το εξής, ας πούμε, έτσι, και γι' αυτό και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό που λέμε overqualification, έτσι, δηλαδή κάνουν άνθρωποι με πολύ, ας το πω, υψηλότερους πανεπιστημιακούς βαθμούς ή υψηλότερη εκπαίδευση, κάνουν πολύ χαμηλότερες δουλειές.
και δεν θα πάω στο ταξί, ας πούμε, ή στην καφετέρια που δουλεύουν οι πτυχιούχοι. Θα πω κάτι που είναι γνωστό για όσους έχουν ζήσει στην Αγγλία, ότι εδώ τις γυναίκες τις ξεγεννάνε οι μέες, δεν τις ξεγεννάνε οι γυναικολόγοι. Βέβαια. Δεν χρειάζεται γυναικολόγος, όσο και αυτό τώρα ξέρω ότι μπορεί να ακουστεί στους περισσότερους ακροατές να ακουστεί λίγο ανατριχιαστικό, αλλά για ένα φυσιολογικό τοκετό δεν χρειάζεται γυναικολόγος. Προφανώς. Αν δεν υπάρξει πλοκή. Έτσι, λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν, φαντάσου λοιπόν τώρα, αντιστοίχως, ότι αντί να έχεις έναν άνθρωπο, έναν τεχνολόγο, θα πω εγώ έτσι, έναν τεχνολόγο εργαστηρίου, για να μπω λίγο στα δικά μου τα χωράφια, ένας τεχνολόγος εργαστηρίου σε ένα νοσοκομείο, ο οποίος θα μπορούσε με 2 χρόνια εκπαίδευση, έτσι, όχι ούτε καν με 3 που ήταν κάποτε τα ΤΕΙ, με 2 χρόνια εκπαίδευση, αυτός ο τεχνολόγος θα μπορεί να πάει και να δουλεύει στο νοσοκομείο και να κάνει μια πολύ άρτια και πολύ, πολύ, πολύ καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί λοιπόν αυτός σήμερα πρέπει να κάνει 4 χρόνια. Λοιπόν, σκέψου το έξοδο το δικό του, το προσωπικό, και σε χρόνο και σε χρήμα, και σκέψου αυτό που τα τεράστια ποσά που σπαταλώνται από το κράτος, γιατί είναι κρατικά τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, και αυτό είναι μια άλλη κολλημάρα, τέλος πάντων, το γιατί πρέπει να έχουμε μόνο κρατικά πανεπιστήμια. Σκέψου λοιπόν τα λεφτά του φορολογούμενου που σπαταλώνται για να σπουδάσουν άνθρωποι πολύ πέραν αυτού που θα κάνουν. Σωστό. Αυτό δεν κάνει, δηλαδή, it doesn't make sense, ξέρεις, που λένε εδώ στο χωρί. Επέτρεψέ μου στο προηγούμενο που είπες να πω κάτι. Ότι μια πολύ ενδεικτική αποτύπωση, ξέρεις, αυτού που είπες σχετικά με τα πανεπιστήμια και σχετικά με το όνειρο των Ελλήνων για πάρα πολλές σπουδές, ένα over qualification, δηλαδή πάρα πολλά εφόδια, τα οποία φυσικά πάντοτε θα καταλήξουν να μην πληρώνονται από την αγορά, ειδικά όταν δεν υπάρχει αγορά. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν αυτό και εντοπίζεται πολύ έντονα, αν συγκρίνει κανείς πώς λειτουργούν αντίστοιχοι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ξένοι όμως, όχι με την ελληνική νοοτροπία. Στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αμερική, δεν υπάρχει η τάση για το overqualification. Γενικά, υπάρχει η τάση για αυτό που θέλω να κάνω. Και με βάση αυτό που θέλω να κάνω, ακολουθώ ένα συγκεκριμένο pathway, ένα συγκεκριμένο μονοπάτι λοιπόν σπουδών και κυρίως απόκτησης εμπειριών. Είναι μια μίξη λοιπόν, η οποία σε κάνει και πολύ πιο δυναμικό εργαζόμενο και πολύ πιο αποτελεσματικό εργαζόμενο όταν έρθει η ώρα της εργασίας. Εδώ λοιπόν συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τα 40 και τα 50 συνεχίζουν να παίρνουν επιτυχία, ξέρεις Λάκη, όχι επειδή υπάρχει μια φιλομάθεια από πίσω η οποία μονίμως ξύνει την καμπούρα του, αλλά γιατί απλούστατα υπάρχουν 2 πράγματα. Ένα είναι ότι το κάνουν συνήθως δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί πάντα υπάρχει το κίνητρο έστω και της μικρής παραπάνω μισθολογικής απολαβής ή άλλων προνομίων ή άλλης εξελιξιμότητας μέσα στη θέση, μέσα στην υπηρεσία. Και το δεύτερο, ξέρεις, είναι μια κοινωνική αναγνώριση που μονίμως επιζητούμε. Πω πήρε και αυτό το χαρτί. Πω πήρε και αυτό το χαρτί. Το οποίο βεβαίως είναι φαύλο από μόνο του, έτσι. Δεν έχει, δηλαδή, θέλω να πω, δεν πρέπει να αποτελεί λόγος αυτό το πράγμα, κεντρικός λόγος αυτό το πράγμα, αλλά αυτά που ανέφερα για το πώς σκέφτονται ξένοι φοιτητές αυτά τα πράγματα. Επέτρεψε μου να πάω λίγο σε κάποιες ερωτησούλες και να τις απαντήσουμε μαζί. Θα μας καθοδηγούν και όλες αυτές, ξέρεις. Ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο οποίος είναι πράγματι προβοκάτορας, άλλωστε μας απείλησε εξ αρχής με το μήνυμα που μας είχε στείλει. Δηλαδή, λέει, το brain drain θα το σταματήσει Σπυράκη και ο Γιακουμάτος. Τώρα, κοίταξε, Γιάννη, τι να σου απαντήσω. Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν ξέρω ποιος θα σταματήσει το brain drain και δεν ξέρω αν σταματάει, όπως είπε και ο Λάκης, εύκολα ένα brain drain. Σαφώς όμως, εφόσον δεν θες να το σταματήσει ο Χ ή ο Ψ, κάνε το χρέος σου στην κάλπη να βγει ο Ψ που μπορεί να το σταματήσει. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο φίλος μου ο Γιώργος, Κώστα, η φυγή είναι μια τάση μη αναστρέψιμη, δυστυχώς φαντάζομαι αυτό εννοεί, μόνο αν κάποιος αποτύχει ή δεν μπορεί να προσαρμοστεί έξω θα επέστρεφε, ή αν έχει αρκετά εισοδήματα να αράξει. Ειδικά η Θεσσαλονίκη δεν έχει δυνατότητα να επιστρέψει κόσμος. Η εκπαίδευση παράγει 3-4 φορές παραπάνω πτυχιούχους από όσους υπάρχει αγορά απορροφήσει. Να μην σταθώ στο θέμα της εργασίας που είναι αυτονόητο. Υπάρχει το θέμα ποιότητας ζωής. Δεν έχουμε υποδομές, ούτε απλά πράγματα καθημερινότητας να κρατήσουν τους νέους εδώ. Οι καλοί θα φύγουν μονόδρομος. Τα περισσότερα πτυχία μεταπτυχιακά γίνονται με ορίζοντα το δημόσιο. Λοιπόν, στις περισσότερες παρατηρήσεις, Γιώργο, ήδη και ο Λάκης και εγώ νομίζω έχουμε βάλει. Αλλά το πίπερο σε αυτά που είπες, κοίταξε, εγώ εμένω στο ότι παρόλα αυτά, αν η χώρα άρχισε να αποπνέει έναν αέρα ευνομίας, λογικής, τάσεις να αποδεχθεί δηλαδή αυτά τα οποία γίνονται στις δυτικές κοινωνίες, έστω και σιγά σιγά, έστω και χωρίς γοργό βηματισμό, νομίζω
ότι το κύμα φυγής θα σταματήσει να είναι μεγάλο και θα αρχίσει να δημιουργείται ένα κύμα αντιστροφής. Ξέρεις, είναι αυτό που είπε ο Λάκης στην αρχή και εγώ το λέω πάντα και στις ομιλίες μου, ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως μικρές λύσεις που έχουν μαγικά αποτελέσματα. Μια μικρή λύση είναι η βίαιη άμεση στροφή προς την λογική, την ευνομία, το κράτος δικαίου και την αξιοκρατία σε αυτή τη χώρα. Συμφωνώ όμως παρόλα αυτά στα υπόλοιπα σχόλιά σου. Το «οι καλοί θα φύγουν» ότι είναι μονόδρομος. Κοίταξε, υπάρχουν πολλοί καλοί που έχουν μείνει, άρα αυτό λίγο ανατρέπεται. Σαφώς πολλοί καλοί έχουν φύγει. Νομίζω ότι είναι και αρκετά συγκυριακό το συγκεκριμένο. Είναι δρόμος δύο κατευθύνσεων, όχι μονόδρομος, αλλά σαφώς λειτουργεί και το ρεύμα που αναφέρεσαι. Άλλωστε, γι' αυτό κάνουμε και τη σημερινή εκπομπή. Για τη Θεσσαλονίκη τώρα που δεν έχει δυνατότητα να επιστρέψει κόσμος, πραγματικά προς υπογράφου η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια, ξέρεις Λάκη, δεν ξέρω τώρα πόσο πρόσφατες έχεις τις παραστάσεις σου από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε και ένα μετρό το οποίο τουλάχιστον σε επίπεδο σκάλας λειτουργεί, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα, κατεβαίνει σκάλα, δεν είναι θέμα ότι δεν μπορείς να κατέβεις ας πούμε στα κάτω. Θέλω να σου πω ότι έχω την τιμή να έχω δει την πρώτη τρύπα του Κούβελα όταν ήμουν φοιτητής. Και εγώ την είδα. Και εγώ την είδα. Μια χαρά τρύπα. Λοιπόν, πράγματι, η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, Λάκη, πραγματικά βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την Αθήνα όσον αφορά την αποεπένδυση και αν θέλεις και την αποστράγγιση πνεύματος. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα εδώ. Τώρα, είναι όμως μέσα στα πλαίσια αυτού που πιστεύω ότι η αντιστροφή του κλίματος είναι πολυεπίπεδη και πολυπαραγωγική. Λοιπόν, να πω κάτι. Βεβαίως, να πεις. Καταρχήν θα συμφωνήσω, επειδή δεν έχω οθόνη, δεν βλέπω το πώς το. Θα συμφωνήσω λίγο με τον προβοκάτορα. Έτσι. Λοιπόν, είναι καλός προβοκάτορας αυτός. Έτσι, γιατί και με ποια λογική. Ότι η ιστορία, και αυτό το λέω σε όλους τους φίλους έτσι που ένθεν και ένθεν ασχολούνται με την πολιτική, ότι η μέχρι τώρα ιστορία μας στερεί την ελπίδα. Έτσι, ναι. Δηλαδή, καταλάβει, το παράδειγμα που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα δεν είναι καλό. Βέβαια, εντάξει, πάντα λες, έχω μια ελπίδα ότι ο επόμενος ίσως είναι λίγο καλύτερος. Και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έτσι, εγώ θα σου πω, και το ξέρεις μάλλον ευθέως, ότι εγώ ήλπιζα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έφερνε κάτι πολύ καλύτερο. Ναι, έτσι, το ξέρω, ήταν ότι το ήλπιζες, το συζητούσαμε. Μπράβο, ήταν απογοητευτικό. Δεν συζητάμε, λες ότι πάει και αυτό, έφυγε. Οπότε τώρα περιμένεις πάντοτε από τον καινούριο να φέρει το κάτι της καλύτερο, αλλά κάθε φορά απογοητευόμαστε. Ελπίζουμε προς το καλύτερο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από το να ελπίζουμε. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το τι θα κάνουμε εμείς. Και σίγουρα εμείς ως μονάδες δεν μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος, κακά τα ψέματα. Δηλαδή μπορούμε να προσφέρουμε το δικό μας λιθαράκι μέσω της ιδιωτικής μας ζωής και στους τριγύρω μας, και έτσι, αλλά το θέμα λοιπόν είναι στα παιδιά μας πλέον, τουλάχιστον, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πλάνο ρεαλιστικό με βάση αυτό που υπάρχει. Δηλαδή εγώ, λόγω της ιδιότητάς μου, πάρα πολλοί συγγενείς φίλοι μου στέλνουν είτε δια τηλεφώνου είτε δια ζώσης στα παιδιά τους, ας πούμε, να τους μιλήσω, και το πρώτο πράγμα που τους λέω αυτή τη στιγμή είναι: πού θέλεις να ζήσεις? Γιατί λέει, τι να κάνω, και λέω: πού θες να ζήσεις? Αν θες να ζήσεις στην Ελλάδα, πρέπει να κάνεις κάτι που έχει δουλειά στην Ελλάδα. Δεν μπορείς, ο δηλαδή, γιος σου θέλει να ζήσει στην Ελλάδα? Ο γιος μου δεν νομίζω ότι θέλει να ζήσει στην Ελλάδα, γιατί είναι γεννημένος και μεγαλωμένος εδώ, έτσι. Και καταλαβαίνει ότι έχει πολλές προοπτικές εδώ και σε σχέση με καθολή του. Η Ελλάδα του αρέσει για διακοπές, του αρέσει να πάει να βλέπει το ΣΟΙ, έτσι. Περνάει ωραία στην Ελλάδα, αλλά ξέρει ότι η ζωή στην Ελλάδα είναι δύσκολη από αυτή την πλευρά. Λάκη, ξέρεις κάτι. Συγγνώμη έτσι που διακόπτω, αλλά κάνουμε λίγο πιο ζωντανή την κουβέντα. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι ένας βασικός τρόπος να αρχίσει να αντιστρέφεται αυτό το ρεύμα φυγής και να γίνεται ρεύμα επιστροφής ανθρώπων γενικά, τέλος πάντων, και όχι απαραίτητα μόνο πνεύματος, γιατί αδικούμε και ανθρώπους που με αυτόν τον τίτλο εννοούμε πάντα επιστήμονες, αλλά υπάρχει και μη επιστημονικό προσωπικό που βίωσε συνθήκες 1950 ενός νέου μεταναστευτικού από την Ελλάδα προς τα έξω. Λοιπόν, για να γυρίσει γενικά το ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο, όπως έλεγα και στην προηγούμενη, ξέρεις, εκπομπή που έκανα για το δημογραφικό, είναι και το πλέον παραγωγικό δημογραφικά.
Δηλαδή η φυγή αυτή των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι 500.000 Έλληνες που έφυγαν, ξέρεις, κατά κύριο λόγο είναι οι άνθρωποι που θα γεννήσουν παιδιά τα επόμενα χρόνια. Και αυτοί οι άνθρωποι, ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών τους θα το πολιτογραφήσουν στις χώρες που θα πάνε. Συνεπώς έρχεται και χειροτερεύει το δημογραφικό, και άρα μαζί του χειροτερεύουν και το ασφαλιστικό και η οικονομική βιωσιμότητα της χώρας, πάρα πολλά πράγματα, και η δυνατότητά της βεβαίως να ανατάξει την οικονομία της συνολικά. Έλεγα λοιπόν ότι για να αναταχθεί όλο αυτό το πράγμα, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να ξαναεφεύρει την πραγματικότητα. Δηλαδή, ζήσαμε, και μεγάλωσες και εσείς αυτό το, ζήσαμε από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά ζήσαμε κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή τι ζήσαμε? Ζήσαμε μια ελαφρά φαλκίδευση της ιστορίας. Δηλαδή, αν θέλεις, δικαιολογημένα και μη, για να μην βάλουμε τίτλους, και δικαιολογημένα σαφώς, αλλά και μη δικαιολογημένα, κάποια κόμπλεξ της ιστορικής ήττας της αριστεράς μεταφέρθηκαν, έτσι όπως εγώ έχω διαβιώσει τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, στη σύγχρονη Ελλάδα, σαν γραμμάτια προσπληρωμή, τουλάχιστον στο θέμα της ιδεολογικής επικράτησης. Εκεί λοιπόν επήλθε μια αριστερή ιδεολογική επικράτηση, επιμένω, έτσι, δεν σου μιλάω ούτε και καλά εξουσιαστική. Αυτή η ιδεολογική επικράτηση, ξέρεις, στρέβλωσε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη Ελλάδα αντιλαμβάνεται την έννοια οικονομία, την έννοια αγορά, την έννοια του επιχειρηματία και του επιχειρήν. Και γέννησε και στρεβλούς επιχειρηματίες και στρεβλό επιχειρήν. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες και το επιχειρήν ήταν καλό και μια φαύλη αριστερά το πολεμούσε, έτσι, προς Θεού. Αλλά όλο αυτό το πράγμα δημιουργήσε ένα φαύλο κύκλο, στο οποίο το κακό γεννούσε κάτι κακότερο και όλο και χειρότερα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και η οικονομική κρίση εκτός από την κοινωνική. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να ξαναεφεύρουμε τον εαυτό μας και τη σχέση μας με το πώς είναι η σύγχρονη οικονομία και ο σύγχρονος καπιταλισμός. Διότι δεν νιώθω ότι μπορούμε, παρά τα λάθη του καπιταλισμού και τα προβλήματα, να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουμε ερωτηματικά για το αν πρέπει να είμαστε καπιταλιστική ή δυτική κοινωνία σήμερα. Δεν μπορούμε εμείς να ταρακουνήσουμε αυτή την αχλαδιά. Ναι, λοιπόν, εγώ τώρα λίγο φεύγουμε ελαφρά από το θέμα, αλλά το brain drain είναι κατά βάση θέμα οικονομίας, έτσι. Ναι, εντάξει, συνέχισε. Μ' ακούς, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα περί της αντίληψης του καπιταλισμού. Δηλαδή, ο καπιταλισμός δεν μπορεί να δουλέψει, στον όποιο βαθμό μπορεί να δουλέψει καλά, δεν μπορεί να δουλέψει καλά σε μια αγορά 9-10 εκατομμυρίων. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, και αυτό που τραβάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και άλλες μικρότερες χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι σέρνονται να ακολουθήσουν ρυθμούς που η αγορά τους δεν τους το επιτρέπει. Τέλος πάντων, βάζω μια άλλο τελεία, τέλος πάντων, εκεί. Υπάρχουν εδώ μικρές αγορές που πάνε πάρα έτσι, πολύ καλά μες στον καπιταλισμό, αλλά ναι, ας μην το συνεχίσουμε αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό θέλω να πω ότι δεν πρέπει να δεις, να ξανακοιτάξεις μέσα σου και να δεις τι παράγω, έτσι, και πώς θα αξιοποιήσω αυτό που παράγω και πώς θα μπορέσω να το μεγαλώσω αυτό που παράγω. Η Ελλάδα σέρνεται, έτσι, έχει αυτό το, πώς το λένε, έχει αυτό το μεταπρατικό χαρακτήρα, προσπαθεί για κάποιο λόγο να κάνει αυτό που κάνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, η Βρετανία, ή θα σου πω κάτι, το παράδειγμα της Ολλανδίας, ας πούμε, γιατί έρχεται πάρα πολύ συχνά το παράδειγμα της Ολλανδίας, το οποίο η Ολλανδία είναι μια χώρα μικρότερη από εμάς και παρόλα αυτά πάει πολύ καλύτερα. Κοιτάξτε όμως πού πουλάει αυτή η χώρα. Αυτή η Ολλανδία δεν απευθύνει στην εσωτερική της αγορά. Όχι, βέβαια. Η αγορά της είναι ο κόσμος ολόκληρος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Αν η Ελλάδα δεν μπορέσει να εξάγει, τι είναι ο κάβουρος, τι είναι το ζουμί του. Εκείνη το θέμα. Χρειάζεται εξωστρέφεια. Πρέπει να δούμε τι παράγουμε και τι δίνουμε προς τα έξω. Δεν μπορούμε να ανταλλάσσουμε λεφτά μεταξύ μας οι Έλληνες. Δεν κάνει. Δηλαδή, πρέπει να έρθει χρήμα απ' έξω. Λοιπόν, τώρα, θα μπω λίγο σε αυτό το κομμάτι λίγο που βλέπεις, είπες. Βλέπεις καθόλου τις ερωτήσεις και εσύ? Καταρχήν είναι να τις μεταφέρω. Εγώ δυστυχώς δεν βλέπω τις ερωτήσεις, γιατί δεν έχω στο λένε. Στο Facebook όμως μπορείς να το δεις. Στο Facebook μπορείς να τις δεις. Λοιπόν, ο Γιώργος, λοιπόν, ένας άλλος φίλος Γιώργος, ρωτάει, συνεχίζει και επικρατεί στην ελληνική οικογένεια η πεποίθηση ότι τα παιδιά πρέπει οπωσδήποτε να βγουν όλα, όπως είπαμε και πριν, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί και ούτω καθεξής. Δεν είναι δυνατόν να απορροφηθούν και θα συνεχίσουν να φεύγουν. Αυτό το είπαμε, Γιώργο, έχεις δίκιο. Ίσως χρειάζεται μια στροφή σε πιο τεχνικά επαγγελματικά
επαγγέλματα πιο πρακτικά με πιο πολλές ευκαιρίες εργασίας. Παραδείγματος χάρη τουρισμό, αγροτικά, πιο κοντά στα ελληνικά δεδομένα. Νομίζω και οι δύο συμφωνούμε. Δηλαδή, εγώ προσυπογράφω ότι αυτή η στροφή, άλλωστε την ανέφερε και ο Λάκης πιο νωρίς και στη δική του απάντηση και εγώ. Ο Έτερος Γιώργος, μια ερώτηση στο φίλο σου, για σένα είναι Λάκη. Τι πιθανότητα δίνει σε κάποιο πετυχημένο άνθρωπο στο εξωτερικό να αφήσει την εργασία του και να έρθει να εμπλακεί, προσφέρει στην πολιτική? Γιατί καλός ο χλεβασμός για το πολύ χαμηλό επίπεδο της πλειοψηφίας της Βουλής, αλλά πολύ δύσκολα επιτυχημένος νέος θα εμπλακεί στην πολιτική. Μερικοί με κόλλημα, με την καλή έννοια, μόνο σαν εσένα. Για μένα μιλάει, οπότε μπορείς να συνεχίσεις. Σε παρακαλώ, Λάκη. Απάντησε, ναι, αφού η ερώτηση λοιπόν, τίθεται σε εσένα. Okay, θα ξαναγίνω οξύς, έτσι, για να μην στρογγυλεύω τα πράγματα. Οξύς σε θέλουμε, αλλιώς δεν σε επιλέγαμε. Λοιπόν, εγώ έχω το εξής πρόβλημα. Δηλαδή, αν μου λέγανε εμένα, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, ρε παιδί μου, ξέρω, δεν θέλεις να έρθεις εδώ να μπεις στην πολιτική, δεν θα ερχόμουν. Γιατί θεωρώ ότι η πολιτική είναι χαβούζα. Και είναι χαβούζα που μπαίνει μόνο όποιος έχει πάρα πολύ γερά άντερα και μύτη που να μπορεί να την κλείνει και να μην μυρίζει τη δυσοδεία δίπλα του. Λοιπόν, και ξέρω ότι αυτό που λέω εκφράζει κάποια δειλία. Έτσι το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Όχι απαραίτητα. Θα απαντήσω. Τώρα το προκαλούμε. Εγώ μετά θα μιλήσω. Έτσι. Και ότι αν όλοι κάνουμε αυτό το πράγμα, τελικά πράγματι και γι' αυτό αυτός ο χώρος, κατά τη γνώμη μου, πλειοψηφικά έχει πρόβλημα, ας πούμε, η Βουλή μας, ας πούμε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν είναι μόνο η δειλία η δικιά μας. Το σύστημα είναι στεγανό. Δεν σε αφήνει εύκολα να μπεις, έτσι. Υπάρχει μια ιεραρχία κομματική, έτσι. Γιατί δεν θα μαζευτούμε να κάνουμε πρίσμα σε ένα κομματάκι, πού να επιβιώσει? Το είδαμε και πολύ πρόσφατα, ας πούμε, έτσι, ότι τα μικρά κόμματα δεν μπορούν να επιβιώσουν, κακά τα ψέματα. Τα μεγάλα κόμματα έχουν μια ιστορία πίσω τους και σου λέει ότι ή θα κάνεις αυτό που λέω εγώ ή αντεγιά. Οπότε αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο είναι ανθρωποδιώχτης. Και εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που ίσως να γίνεται και επίτηδες σε τελική ανάλυση. Ξέρεις τι, για να μην μας έρχονται οι παρήσακτοι. Αυτή είναι η δική μου άποψη στο θέμα της πολιτικής. Κοίταξε, βεβαίως θέλω μία έτσι μονολεκτική σε αυτό. Πιστεύεις ότι θα επέστρεφε κάποιος για την πολιτική από το εξωτερικό, όπως το ρώτησε ο Γιώργος? Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Λοιπόν, να πω μόνο εγώ εδώ. Καλά, δεν αποκλείεται τίποτα, αλλά σίγουρα οι πιθανότητες είναι. Ως τάση, αυτό εγώ δεν το βλέπω. Ως τάση, δηλαδή, γιατί να αφήσεις τη δουλειά σου που κάνεις τη δουλειά σου κάθε μέρα, πληρώνεις έναν αξιοπρεπή μισθό, έχεις μια αξιοπρεπέστατη ζωή και να έρθεις στην Ελλάδα να ανεβαίνεις πάνω στα έδρανα της Βουλής και να βρίζεσαι με τον απέναντι, ας πούμε, ή στα δημαρχικά έδρανα. Ναι, ναι. Κοίταξε, να πω μόνο εδώ το εξής, ότι ουσιαστικά δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά πρέπει να σημειώσω δύο πράγματα σε αυτό που είπες και σε αυτό που ρωτάει ο Γιώργος. Ναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι καθόλου εύκολο για κάποιον ο οποίος έχει τη δουλειά του, έχει την οικογένειά του, γενικώς να κάνει το βήμα στην πολιτική έτσι όπως είναι η πολιτική. Άλλωστε, δεν είναι η ίδια η πολιτική θελκτική για να το κάνει κάποιος, έτσι. Και σαφώς θέλει και από αυτά που ανέφερες, θέλει και άντερα, θέλει και μύτη, θέλει και όπως και αν θέλεις να το ονομάσεις. Την ίδια στιγμή, βέβαια, όμως, πρέπει να κατανοούμε ότι η πολιτική τελικά είναι το μόνο πεδίο που καθορίζει και καθορίζει πραγματικά αποφασιστικά το πώς θα πάνε τα πράγματα. Και δεν μπορεί, ξέρεις, οι έχοντες εμπειρίες, έχοντες εργασιακή πραγματικότητα εκτός από μια φαντασιακή πραγματικότητα, ή έχοντες οικογενειακή πραγματικότητα, ή έχοντες γενικώς την τάση να θέλουν να διορθώσουν τα του βίου τους, να μένουν αδρανείς σε πράγματα που καθορίζουν το βίο τους, τότε είναι απόλυτα μοιραίο ότι η Βουλή θα γεμίσει μεγαλοοικονόμου, θα γεμίσει ζουράριδες, θα γεμίσει ό,τι τέλος πάντων καθής βρίσκει γραφικό σε οποιαδήποτε κομματική παράταξη. Και άρα τότε θα γίνεται μόνο χειρότερο το μείγμα πολιτικής που μπορεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα που έχουν δημιουργήσει όλα τα προβλήματα, ένα εκ των οποίων σήμερα συζητούμε. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι πραγματικά τα κόμματα σαν δομές, και κυρίως τα μεγάλα στα οποία αναφέρθηκες, ήταν δομές εξουσίας, γιατί μάθανε με την εξουσία. Και η Νέα Δημοκρατία ήταν και αυτή ένα τέτοιο κόμμα, και μάλιστα χαρακτηρίζονταν, ξέρεις, στις παλιότερες εποχές και ένα βαρονικό κόμμα, με την έννοια ότι αν δεν είχες κάποιον βαρόνο να σε προμοτάρει, να σε επιλέξει, να σου δώσει μια στον ποπουδάκο για να ανεβείς λίγο πιο πάνω την κομματική ιεραρχία, δεν είχες μέλλον να αναδειχθείς. Το προσυπογράφω ότι συνέβαινε. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει τουλάχιστον για την ιστορία να καταγραφεί και σήμερα στην εκπομπή μας ότι δεν συμβαίνει. Δηλαδή,
τι δεν συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό εν μέρη, γιατί δεν θα το μάθεις ίσως ή δεν θα το μάθουμε πίσω από μια κλειστή πόρτα. Οκ, να το δεχτώ. Αλλά τουλάχιστον ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που πολλοί μπορεί να με έμφωται για άλλα ζητήματα, στο θέμα της προσπάθειας της ανανέωσης της Νέας Δημοκρατίας με υλικό που δεν ήταν αμυγός πολιτικό, ή δεν ήταν, αν θέλεις, αμυγός βαρονικό, ή δεν ήταν από πάνω προς τα κάτω επιλεγόμενο, αλλά προέρχεται από κάτω και έχει την τάση να ανεβεί προς τα πάνω, υπήρξε πραγματικά ρηξικέλευθος και καινοτόμος. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία στην οποία προσέδραμαν 3.500 άνθρωποι και πέρασαν διαδικασία που περνάνε σε μια ιδιωτική μεγάλη εταιρεία, σε ένα human resources σύστημα, από μη πολιτικούς συνδεξιάζοντες, ήταν μια ανατρεπτική διαδικασία η οποία έχει γεμίσει, αν θέλει, τα μητρώα της Νέας Δημοκρατίας με κάποια νέα μάζα. Ας μην την ονομάσουμε ντε και καλά απαραίτητα όλη ποιοτική, γιατί προφανώς δεν θα είναι όλη ποιοτική. Άλλωστε και ο ίδιος ξέρεις, ο διαχωρισμός που έχει γίνει, η διαλογή που έχει γίνει στο υψηλότατο επίπεδο, έχει καταλήξει μέχρι στιγμή σε μια ανακοίνωση 135 ανθρώπων, με τους οποίους, ας πούμε, τιμητικά είμαι και εγώ, αλλά σίγουρα υπάρχει όμως και μέσα στους υπόλοιπους που δεν ανακοινώθηκαν πολύ σημαντική νέα ποιότητα, νέος κορμός, νέο έμψυχο δυναμικό. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ καλό. Μακάρι να μπορέσει να συνεχιστεί σε όλο το φάσμα κομμάτων και μακάρι να μπορέσει να εισάγει μέσα στην πολιτική αυτό το νέο αίμα που δεν έχει ακόμα έστω μολυνθεί. Ένιωσα την ανάγκη να κάνω την παρατήρηση, δεν απάντησα σε κάποια ερώτηση. Υπάρχει όμως μια ερώτηση που θα την απαντήσουμε μαζί, Λάκη. Ρωτάει η φίλη μου η Εύα, έχω συμμαθητές μου που είναι στο εξωτερικό και πραγματικά επαγγελματικά και οικονομικά βρίσκονται σε μια κορυφή αυτή τη στιγμή. Ακόμη και οι ίδιοι λένε ότι στην Ελλάδα δεν θα είχαν καμία απολύτως τύχη. Σε μια Ελλάδα με οικονομική κρίση, με έλλειψη αξιοκρατίας, κατάπτωση αξιών και ηθικής, με χάλια ασφαλιστικό και υγειονομικό, με βαριά φορολογία τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε φυσικά πρόσωπα, ακόμη και ανέργους. Καμία παροχή στους πολίτες, μόνο υποχρεώσεις. Χώρια την πολιτική κατάντια που βλέπουμε κάθε μέρα. Δημόσιο forever και μόνο αυτό επιβιώνει. Οι υπόλοιποι καθόμαστε και αναρωτιόμαστε γιατί δεν φύγαμε και είμαστε εδώ να ζούμε αυτό το χάλι κάθε μέρα. Ναι, είναι διαπίστωση όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Βεβαίως είναι διαπίστωση που εντάξει, πολύ μοιραζόμαστε. Άρα η Εύα ουσιαστικά εδώ, Λάκη, προσυπογράφει αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, ότι η κρίση δεν είναι μόνο η οικονομική. Και δεν είναι το θέμα του brain drain μόνο οικονομικό. Είναι ο συνδυασμός οικονομικών αλλά και κοινωνικών πραγμάτων που έχουν γίνει αντιληπτά όλες τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Ναι, κοίταξε, εγώ θα ξαναπώ ότι εάν χρειάζονται δύο πολύ μεγάλες τομέες. Η μία είναι να μπορέσει να αφαιθεί ο ιδιωτικός τομέας να παράγει και να αυξηθεί, να αυγατήσει για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας όχι μόνο για επιστήμονες αλλά και για όλο το, τον κοσμάκι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει η παιδεία να αναταχθεί, αλλά όταν λέμε να αναταχθεί εκ θεμελίων, φοβάμαι. Έτσι, δηλαδή, και είναι αυτό που λέει ότι πρέπει για να προχωρήσουμε πρέπει να πάμε γύρω στα 50 χρόνια πίσω. Και να πάμε πίσω σε εκείνο το σχεδιασμό και να πούμε ότι παιδιά έτσι γίνεται. Τώρα, θα πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη λογική του χαρτιού. Δηλαδή ότι θέλω να πάρω ένα χαρτί. Εδώ, η τεράστια διαφορά είναι πια με τις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ότι στην Ελλάδα το χαρτί σου εξασφαλίζει μια θέση. Με το ανάλογο μέσο ίσως. Έτσι. Εδώ το χαρτί σου εξασφαλίζει μόνο το να πας στη συνέντευξη. Σωστό. Στη συνέντευξη. Σωστό, μόνο αυτό. Αν δεν είσαι καλός, τελείωσες. Δεν πάει να έχεις 250 χαρτιά. Έτσι. Δηλαδή, επειδή έχω περάσει και από τις δύο πλευρές του τραπεζιού, έτσι, και έχω πάρα πολλά χρόνια πλέον τώρα που κάνω λόγω ηλικίας, κάνω συνεντεύξεις σε ανθρώπους που παίρνουμε. Και βλέπεις πάρα πολλούς που στα χαρτιά φαίνονται εξαιρετικοί και λες πω, έτσι. Και όταν έρχεται στο τραπέζι, έτσι, αποδεικνύεται ότι είναι από μέτριος έως και άσχετος πολλές φορές, ακόμα και εδώ. Έτσι. Δεν είναι όλα τα πράγματα πράσινα εδώ, έτσι, και όχι, με λουλούδια. Λοιπόν, αν και πράσινα είναι με τόση βροχή που πέφτει, δεν είναι απαραίτητα λουλουδιασμένα. Σωστό. Σου δίνεται λοιπόν η δυνατότητα τη συνέντευξη. Ποια είναι η διαφορά όμως τώρα εδώ, ότι εγώ όταν βλέπω, έτσι, εγώ δουλεύω στο πανεπιστήμιο, που είναι μια ιδιωτική δομή το πανεπιστήμιο εδώ, παρότι δεν είναι αυτό που λέμε το ιδιωτικό, δεν είναι κερδοσκοπικό, όπως το λένε. Δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός as such, αλλά παράγει κέρδος. Σαφώς. Σαφώς παράγει. Είναι μη κερδοσκοπικό, έτσι, είναι μη κερδοσκοπικό, αλλά είναι ιδιωτικό. Μισό λεπτό, και απολύτως κερδοφόρο.
Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι κερδοσκοπικό, αλλά είναι απολύτως κερδοφόρο και βιώσιμο. Πάμε τώρα παρακάτω. Ναι, όχι, αλλά μην το λες, δεν είναι απολύτως κερδοφόρο, μην νομίζεις. Έχουν προβλήματα και εκεί κάποια. Έρχεται στα ίσα. Ναι. Έρχεται στα ίσα του, έρχεται στα ίσα. Εξαρτάται από τον administration του πανεπιστημίου, ναι, το πόσο κερδοφόρο ή μη κερδοφόρο θα είναι. Λοιπόν, η λογική είναι βέβαια ότι δεν μπορεί να μπαίνει μέσα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν είμαι. Εδώ σε αυτό το πανεπιστήμιο είμαι 25 χρόνια πλέον. Έχω, δηλαδή έχω το δικό μου group εδώ και 18 χρόνια περίπου. Έτσι, και έχω κάνει από τότε εδώ και 18 χρόνια κάνω συνεντεύξεις για να πάρω ανθρώπους. Λοιπόν, δεν θυμάμαι πόσες συνεντεύξεις έχω κάνει, πολλές. Λοιπόν, ίσως πάνω από 100. Λοιπόν, δεν με έχει πάρει ποτέ ένας τηλέφωνο, μα είτε αυτός είναι ο διευθυντής του τμήματος, είτε ο πρίτανης, είτε ένας υπουργός, είτε οποιοδήποτε, να μου πει εσύ, ξέρεις τι, το Jim Parton. Ποτέ, 18 χρόνια. Και δεν φαντάζομαι ότι εγώ αποτελώ την εξαίρεση. Έτσι. Είμαστε τρεις άνθρωποι ή πέντε ανάλογα με το τι θέση εξετάζεται και πάντα παίρνουμε αυτόν που θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Έτσι, στην Ελλάδα υπάρχει αυτό που λέει ότι. Λέει και εγώ το έχω ζήσει και ως, πώς το λένε, ως γραμματέας στο. Έκανα το τελευταίο 7 μήνες στη θητεία μου, ήμουνα στο Πεντάγωνο, έτσι, λοιπόν, στην Ελλάδα. Και ήμουνα στη γραμματεία, ας πούμε, τέλος πάντων, σε μια συγκεκριμένη γραμματεία, όπου τερχόταν τα ραβασάκια για μόνιμους αξιωματικούς, έτσι. Δηλαδή, ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ελλάδα και αν δεν αλλάξει αυτό το πράγμα, κάποιος πρέπει να βάλει το μαχαίρι και να πει, παιδιά, φτάνει. Ναι. Okay. Αυτό υπάρχει η τάση, ξέρεις, τώρα πλέον. Όχι να σταματήσει, γιατί δεν θα λέμε ευχολόγια εδώ, αλλά υπάρχει τάση πραγματικά η κοινωνία να το αποδεχθεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει πιο όρημη η ελληνική κοινωνία για να επιζητά και να αποδεχθεί μια τέτοιου είδους τομή, σαν αυτή που αναφέρθηκες. Είναι, ξέρεις, και μια συγκυριακή κατάσταση η οποία ευνοεί τις αποφάσεις που δεν θα μπορούσαν να ληφθούν τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτή τη χώρα. Αυτό δεν πρέπει να χαθεί. Αυτό είναι momentum. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πράγματα που μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα πολιτικό αποκεφαλισμό, μια κοινωνική ανασκολόπηση, σήμερα είναι αποδεκτά και μάλιστα είναι επιθυμητά από πλειονότητες, από πλειοψηφίες. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να χαθεί αυτό το momentum από την επόμενη κυβέρνηση, η οποία όπως όλα δείχνουν είναι της Νέας Δημοκρατίας και την οποία εγώ έτσι τη θέλω, γι' αυτό και έτσι την περιγράφω. Δηλαδή δεν σου λέω αυτή τη στιγμή πράγματα με την κομματική μου ταμπέλα, τα λέω με την πραγματική πεποίθηση ότι έτσι πρέπει να γίνουν και αλλιώς δεν έχει και νόημα να κυβερνήσει κανείς. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Καλαϊτζίδης, ο φίλος μου, ξαναβαράει. Ο καπιταλισμός μεγαλουργεί ειδικά σε μικρές χώρες, Ιρλανδία, Κύπρος, Ολλανδία, και ας μην μιλήσουμε για τις βόρειες χώρες. Ο λόγος είναι απλός, οι ανάγκες λιγότερες, το ΑΕΠ πολύ μικρότερο, με αποτέλεσμα μια μικρή επένδυση απευθείας να οδηγεί σε αύξηση ΑΕΠ και ανάπτυξης. Εντάξει, Γιάννη, αυτή είναι η ανάγνωση της μιας πλευράς, ότι πραγματικά έτσι πολύ εύκολα ανεβαίνει το ΑΕΠ, αλλά κάτι που πολύ εύκολα ανεβαίνει, όπως ξέρεις, είναι και κάτι που πολύ εύκολα πέφτει. Το θέμα είναι ότι οι χώρες οι οποίες είναι μικρές και πραγματικά προοδεύουν και διατηρούν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ή τέλος πάντων πολύ υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και ΑΕΠ, είναι αυτές που έχουν κατά κύριο λόγο εξαγωγικό χαρακτήρα. Δηλαδή παράγουν όχι μόνο για τη χώρα τους, αλλά παράγουν για πάρα πολλές άλλες αγορές και έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε πολύ μεγάλα απλωμένα διεθνή δίκτυα εμπορίας. Το θέμα είναι ανεξάντλητο, Λάκη, και εσύ το καταλαβαίνεις. Ουσιαστικά, όπως είπαμε, και επιβεβαιώθηκε, ξέρεις, και από τη μέχρι τώρα κουβέντα, ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται μόνο της οικονομίας. Σαφώς άπτεται της οικονομίας, αλλά και αυτή η ρημάδα η οικονομία δεν είναι μόνο παραγωγική. Έχει πολλές αναγνώσεις και πολλές αιτίες για το αν πηγαίνει καλά ή αν δεν πηγαίνει καλά. Θέλω πριν κλείσουμε κάτι που είναι άσχετο, αλλά κάτι που αφορά όλους μας σαν ανθρώπους. Δεν μου λες, τι γίνεται με τον καρκίνο? Κοιτάξτε, ο καρκίνος έχει δύο-τρία ζητήματα που πρέπει να καταλάβουμε. Το πρώτο πράγμα είναι ότι θα το πω λίγο, ελπίζω να μην σοκάρω, αλλά εξελικτικά ο καρκίνος είναι το τελευταίο όπλο της φύσης για να ξεφορτώνεται τα γυραιά άτομα ενός πληθυσμού. Mm. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό, αλλά έτσι έχει προκύψει. Λοιπόν, εφόσον στατιστικά το αποδίδεις και ερευνητικά το αποδίδεις, οπότε προκύπτει, ναι, ως τέτοιο. Λοιπόν, και ίσως λίγο φιλοσοφικά, τέλος πάντων, ναι, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τώρα, το ζήτημα ποιο είναι, ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη, έχουμε έξαρση του καρκίνου. Γιατί ζούμε περισσότερο.
Έτσι, εφόσον ζούμε περισσότερο, λέει ο κόσμος, παλιά πέθαινε από, στα 40 του, στα 50 του, έτσι. Από infections, έτσι, από πολέμους, από κακουχίες. Ήταν λίγοι αυτοί που έφταναν σε ηλικίες για να πάθουν νεοπλασίες. Άρα, εμείς λοιπόν τώρα τι κάνουμε, αφενός μεν ζούμε περισσότερο, αφετέρου ο τρόπος ζωής μας κυριολεκτικά είναι καρκινογόνος, έτσι. Δηλαδή ήρθα στην Ελλάδα, ήμουν στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, και πραγματικά εξεπλάγει να πίστευτα το ότι ακόμα εδώ και 10 χρόνια, 12 χρόνια, πόσο από το 2007 είναι που ισχύει ο αντικαπνιστικός νόμος και ο κόσμος καπνίζει ακόμα μέσα στα μαγαζιά. Καλά, έτσι, εδώ, και μέσα στο εδώ πολλά δηλαδή, καπνίζει μέσα στην αίθουσα που δίνει συνέντευξη. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε για δέσιμο τώρα. Ναι, συζητάμε. Έτσι, αυτό όμως τώρα ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα είναι, ξέρεις τι, το να μην δείχνουμε τον άλλον χωρίς να λέει, ξέρεις τι, ότι λέει, ξέρω πολύ κόσμο ο οποίος καπνίζοντας μέσα στον κλειστό χώρο κατηγορεί τον μπουλάκι που κάπνιζε στο. Καλά, ναι, όχι. Σαν βιολόγημα, σαν κακό παράδειγμα, σου είπα. Εγώ σου είπα, είμαστε για δέσιμο. Πάντα το ψάρι βορμάει από το κεφάλι, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε έξυπνοι άνθρωποι, πρέπει να καταλαβαίνουμε 10 πράγματα. Και μάλιστα και εγώ δεν είμαι πουριτανός, ξέρεις καλά, όταν γνωριζόμασταν κάπνιζα, έτσι. Κάποια στιγμή έφτασα στο σημείο να πω ότι ρε, δεν γίνεται. Πρέπει να το κόψω αυτό το ρημάδι, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα το μεγάλο πρόβλημα με τον καρκίνο είναι ότι δεν είναι μία ασθένεια. Ακόμα και όταν είμαι ο καρκίνος του πνεύμονα και όταν, και τι να σου πω, το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα δεν είναι μία ασθένεια. Και γι' αυτό και μιλάμε για personalized therapy. Έτσι, το ζήτημα λοιπόν είναι αφενός μεν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε την εμφάνιση του καρκίνου, που δεν είναι τόσο δύσκολο. Έτσι, πρέπει όμως, δεν είναι τόσο δύσκολο με την έννοια ότι αν δεν καπνίζουμε, αν δεν τρώμε τόσο πολύ processed food, έτσι, αν κάνουμε λίγο παραπάνω άσκηση, ώστε τουλάχιστον να ξεφορτωθούμε αυτά που κάνουμε από μόνοι μας. Έτσι, γιατί έχουμε ήδη το βάρος που δεν μπορούμε να ξεφορτωθούμε, είναι αυτό που αναπνέουμε τριγύρω μας. Έτσι, ότι τα φαγητά που τρώμε εκ των πραγμάτων έχουν κάποιο φορτίο καρκινογόνων. Έτσι, λόγω φυτοφαρμάκων, ας πούμε, ή λόγω ορμονών, ή λόγω, αλλά τουλάχιστον ας κάνουμε εμείς αυτό που μπορούμε για να μην αυξήσουμε το ρίσκο μας. Είμαστε κοντά σε μια, όχι ολιστική ρε παιδί μου, αλλά είμαστε κοντά σε σημαντικές εφευρέσεις, συγγνώμη, σε σημαντικές ιατρικές ανακαλύψεις που θα μπορούσαν να νικήσουν τον καρκίνο, τουλάχιστον στο επίπεδο που είσαι εσύ, δηλαδή στο πνεύμονα. Θα σου πω, κάθε μέρα που περνάει υπάρχει και ένα βήμα, είναι αργό αυτό το βήμα, βέβαια ανάλογα με τον καρκίνο, δηλαδή σκέψω ότι όταν ήμουν εγώ παιδί στο σχολείο, όταν ένα παιδί του σχολείου μας που έτυχε 2-3 φορές και λέγανε ξέρω εγώ, α παιδάκι με λευχαιμία, πέθαινε, έτσι ήταν 100% θάνατος, τώρα θεραπεύονται 7 στα 10 παιδάκια. Τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που λένε ότι υπάρχει μια διεθνή συνωμοσία? Επέτρεψε μου εμένα πάντα λίγο να γελάω με αυτές τις διεθνείς συνωμοσίες. Ξέρεις την άποψή μου για αυτές, δεν τις πιστεύω ποτέ. Αλλά τι έχεις να πεις για αυτούς που λένε ότι υπάρχει μια διεθνή συνωμοσία που δεν επιτρέπει να βρούμε το φάρμακο του καρκίνου? Καλά, κοίταξε, αυτό είναι χαζό, έτσι. Λοιπόν, ξέρω, υπάρχει θεωρία που λέει ότι έχουν βρει το φάρμακο του καρκίνου και το κρύβουν. Έτσι. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός, φανταστείτε πόσο χαζό μπορεί να ακούγεται αυτό. Να έχω εγώ το φάρμακο του καρκίνου, να μπορώ να γίνω ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πάντα. Η πλουσιότερη εταιρεία στον κόσμο για πάντα, ακριβώς. Για ποιο, ναι, γιατί να το κάνω αυτό. Χαίρομαι που μου δόθηκε η ευκαιρία να το ρωτήσω σε έναν άνθρωπο σαν εσένα που διαπρέπει σε αυτόν τον τομέα και που τελικά έχεις πολύ μεγαλύτερη, αν θέλεις, αξιοπιστία από τη δικιά μου μικρή ύπαρξη όσον αφορά τα ιατρικά ή τα ερευνητικά πάνω στον καρκίνο. Λάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή μας κουβέντα. Καταρχήν να σου πω ότι από τα σχόλια έχουμε και οι δύο, γιατί τα μπράβο πηγαίνουν και στους δύο, τα παράπονα σε μένα όπως χαρακτηριστικά λέω εγώ. Έχουμε και οι δύο ένα μπράβο και για το επίπεδο αλλά και για την πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια για την πολύ αξιόλογη κουβέντα. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Η επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε μαζί θα είναι όταν θα έρθει στην Ελλάδα και θα στηθούμε μπροστά από μια κάμερα για να μην έχουμε κανένα τεχνικό πρόβλημα και να μιλήσουμε για τη φιλοσοφία και για την ανάγκη να ξαναβρούμε τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους στο σήμερα. Έτσι. Κάτι που κάνουμε και οι δύο όποτε μπορούμε. Ο καθένας εννοώ κατά μόνας με τον τρόπο που διαβάζει και με τον τρόπο που ερευνά, αλλά που θα το κάνουμε με έναν τρόπο έτσι που θα σκεφτούμε και οι δύο να είναι πολύ εύπεπτος για το ευρύ κοινό,
για να βοηθάμε τον κόσμο να στρέφει και λίγο προς τα εκεί. Σε αυτό που δεν λέγεται απαραίτητα μόρφωση με την έννοια της διδαχής σε ένα σχολείο ή σε ένα ίδρυμα και της πιστοποίησης με ένα χαρτί, αλλά που λέγεται ευρύτερη παιδεία και βαθύτερη αναγνώριση του εαυτού μας και του κόσμου. Ωραία, εγώ θα αφήσω μία κουβέντα μόνο, την οποία τη συζητάμε πολύ συχνά, μια και ενέφερε σε αυτή τη φιλοσοφία, ότι η δική μου η φιλοσοφία είναι ότι Έλληνας δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Πώς υπογράφω. Έτσι, και ότι έχουμε ένα τρομερά πλούσιο έργο των προγόνων μας, που θα έπρεπε, είτε είναι πρόγονοι εξαίματος που δεν έχει καμιά σημασία είτε όχι, έτσι, και ότι αντί να έχουμε πέσει με τα μούτρα στην ελληνική φιλοσοφία και στον ελληνικό τρόπο ζωής, πυθικίζουμε δυτικά για κάποιο λόγο και ακατάσχετα, ας πούμε. Και ελπίζω ότι οι νέες γενιές θα πέσουν λίγο περισσότερο με τα μούτρα σε αυτό το πίσω στο ελληνίζιν. Έτσι, στο ελληνίζιν. Το εύχομαι. Εγώ, ακόμα και σε αυτούς που ενδεχομένως ενοχλεί η διαπίστωσή σου, με την οποία συμφωνώ, ότι Έλληνας δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι. Άλλωστε, οι ίδιοι οι αρχαίοι το απέδειξαν αυτό, έτσι. Ας πούμε, ο Μέγας Αλέξανδρος, για τον οποίο έχει γίνει και γίνεται και δικαίως γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα τελευταία με όλες αυτές τις εξελίξεις, ήταν ο κυριότερος οπαδός αυτής της άποψης από πολιτικούς της αρχαιότητας, από ηγέτες της αρχαιότητας. Το απέδειξε δηλαδή με τη δράση του στην Ανατολή, σε βαθμό που δεν μπορεί κανείς να το θέσει υπό αμφισβήτηση. Αλλά ακόμα λοιπόν και σε αυτούς τους φίλους που δεν τους αρέσει αυτή η φράση, να την παραφράσω κατά την, μπας και την κατανοήσουν. Είναι ότι ακόμα και αν δεχτούμε ότι γεννιέσαι Έλληνας, πρέπει να κάνεις τα πάντα για να διατηρήσεις τον τίτλο, τον οποίο πολύ εύκολα θα χάσεις αν δεν παραπέμπεις σε τίποτα η ύπαρξή σου σε αυτά που πρέσβευε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Γιατί, ξέρετε, και τη λέξη Έλληνας που την ανακαλύψαμε και την πήραμε και τη σύραμε μέσα από τα μαύρα χρόνια του όποιου μεσαίωνα, ξέρετε, το Βυζάντιο δεν πέρασε ακριβώς το μεσαίωνα όπως τον πέρασε η Δυτική Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων, τώρα μην φιλοσοφήσουμε σε αυτό. Η λέξη λοιπόν και η γλώσσα και όλα αυτά που θέλουμε να πιστεύουμε, τέλος πάντων κάποιοι, ότι τα τραβήξαμε από την αρχαιότητα, τα τραβήξαμε ακριβώς με βάση την αρχαιότητα. Άρα και η σημερινή μας ύπαρξη, που έτσι και αλλιώς πολύ συχνά επικαλούμαστε το αποταμιευμένο εκείνο κεφάλαιο των αρχαίων ημών προγόνων, επιτάσσει το να ξέρουμε σε ποιους αναφερόμαστε. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι τους επικαλούμαστε χωρίς να ξέρουμε σε ποιους αναφερόμαστε. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε σαν Έλληνες. Ακριβώς. Λοιπόν, Λάκη, και πάλι σε ευχαριστώ. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Και επιφυλάσσομαι για αυτό που σου είπα την επόμενη φορά, όταν θα βρεθούμε από κοντά, να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Γεια σου, αγαπημένο μου. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καλό βράδυ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτής της δύσκολης στην αρχή ζωντανής μας κουβέντας. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Μαθαίνουμε. Από όλα μαθαίνουμε. Έτσι λοιπόν, σήμερα μάθαμε και κάτι ακόμα για το πώς θα κάνουμε καλύτερη την σύνδεση με κάποιον άνθρωπο που δεν βρίσκεται εδώ δίπλα μου για να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή μαζί. Και την επόμενη φορά που θα το επιχειρήσουμε, δεν θα υπάρχει και σε αυτό κανένα πρόβλημα. Εμένα μου αρέσει να δοκιμάζω καινούριους μεθόδους και καινούριους τρόπους. Συνεπώς λοιπόν, σήμερα μάθαμε κάτι το οποίο θα μας γίνει όπλο για την επόμενη φορά. Η Κατερίνα, βεβαίως έχουμε κλείσει με το Λάκη, ρώτησε και τα παιδιά οι νέοι που πάσχουν από καρκίνο. Νομίζω το απάντησε εν μέρη Κατερίνα συνολικά το θέμα ο Λάκης. Άλλωστε, εγώ δεν είμαι και καθόλου ειδικός να το πιάσω. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάνω από 420 ανθρώπους που μέχρι στιγμής έχουν δει, και τους, συγγνώμη, 1292 μου δίνει ο Τάσος, που μέχρι στιγμής ανταποκρίθηκαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο σημερινό μου κάλεσμα. Μιλάμε για πραγματικά πολύ θεματικό νούμερο και σήμερα, και με τα προβλήματα που είχαμε. Μου δίνεται συνεχώς το θάρρος και την δύναμη να ψάχνω τα θέματα και να έρχομαι ξανά στην πόρτα σας, να τη χτυπήσω για να έρθετε να κάνετε μαζί μου αυτήν την διαδικτυακή κουβέντα. Θα συνεχίσω. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει ένα κενό. Η μεθεπόμενη Δευτέρα μας ανήκει και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι εδώ. Εύχομαι να είστε κι εσείς για να ξανακάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα σε 2 Δευτέρες από σήμερα. Την Τετάρτη, για όποιος είναι από τον Άγιο Αθανάσιο, από την παλιά Δημοτική Ενότητα του Αγίου Αθανασίου, στο σημερινό Δήμο Κουφαλίων, έχω μια συζήτηση πάλι με το κοινό, αυτή τη φορά όχι διαδικτυακή, ζωντανή, στο B22. Θα χαρώ πάρα πολύ όσοι είστε από εκείνη την περιοχή να έρθετε να τα πούμε από κοντά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Σας ευχαριστώ και πάλι.